Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι στην τελευταία επίσκεψη στην Τουρκία, το ξέρει η Μαρία πολύ καλά, ο κύριος Δένδιας πρώτα την προηγούμενη μέρα έκανε ιδιωτική επίσκεψη και ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Είδε τον Πατριάρχη, έκανε βόλτα στο Πέραν με τα πόδια, πήγε, είδε το Παρθεναγωγείο. Έκανε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το σημείωσαν ιδιαιτέρως αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Ήρθε, έφυγε καλύφθηκε... η Αθήνα και ξαναήρθα. Ναι. Καλύφθηκε πάρα πολύ από τα τουρκικά μέσα, έτσι. Αυτή η βόλτα ειδικά στο Πέραν που έκανε ο υπουργός. Οι Γερμανοί τι λένε εδώ. Απασχολεί πάρα πολύ το θέμα του μαφιόζου. Τις αποκαλύψεις που κάνει ο Πεκέρ στην Τουρκία για τις σχέσεις που είχε με τον Υπουργό Εσωτερικών, τι ήξερε. Πιστεύουν ότι έχει πολύ καλή εσωτερική ενημέρωση ο άνθρωπος αυτός για να λέει πράγματα τέτοια, τα βγάζει σιγά σιγά. Φαίνεται ότι είναι κάτι που κλονίζει την κυβέρνηση την τουρκική. Το παρακολουθούν με πάρα πολύ προσοχή. Ίσως αυτός ο άνθρωπος, λέει η εφημερίδα Welt, θέλει να κάνει ένα deal με τον Ερντογκάν. Μπορεί. Ίσως θέλει να σώσει το τομάρι του, έτσι. Και φαίνεται ότι είναι κάποιος ο οποίος ξέρει πολλά, πολλά πράγματα για το τι συμβαίνει και το τι συνέβαινε στο εσωτερικό της κυβέρνησης Ερντογκάν και του ΑΚΠ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν... Ναι, ναι. Παυλόπουλε, ναι. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Βαλασόπουλος, είναι. Ναι, ναι. 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 Να ρωτήσω κάτι. Η Γερμανία έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στην Τουρκία? Ότι το κράτος, η πολιτική και οι συμμορίες της μεταφοράς και της διακίνησης ναρκωτικών, ότι είναι ένα? Γιατί η Γερμανία, καλό είναι που οι γερμανικές εφημερίδες σχολιάζουν, αλλά η γερμανική κυβέρνηση έχει αντιληφθεί ότι πρόκειται για ένα κράτος? Τώρα εσείς τι λέτε, δεν το ξέρει η Γερμανία αυτό? Τώρα, εσείς τι λέτε πράγματα, τώρα, κύριε Καλυτερή. Μερικά πράγματα είναι αυτονόητα. Δεν νομίζω, ναι, τώρα ότι δεν ξέρει, δεν έχει χαζεί. Την απάντηση την ξέρετε πριν κάνετε το ερώτημα. Ναι, την κάνετε, ναι, όμως, ναι, γιατί έχει το νόημά της. Καλημέρα.